κλίση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, στο θέμα με τις επιστροφές φόρου που είχαν σταματήσει λόγω του καταλογισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, έδωσε η Γενική Γραμματεία Εσόδων. Η απόφαση προβλέπει ότι οι οφειλές του ένφια δεν θα λαμβάνονται υπόψη μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Κάτι που σημαίνει ότι εφόσον δεν υπάρχουν άλλες οφειλές, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράττουν τα χρήματά τους κανονικά. Την ίδια ώρα, ριζική ανατροπή στην απόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας σχεδιάζει το Οικονομικό Επιτελείο με μία διάταξη ανάσα, σύμφωνα με την οποία όποιος δεν έχει πληρωθεί το ΦΠΑ δεν θα έχει την υποχρέωση να τον αποδώσει μέχρι να εξοφληθεί το σχετικό τιμολόγιο. Έχουμε ήδη συνδεθεί και με τον Αχιλλέα Τόπα, που θα μας δώσει όλο το σχέδιο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα κόκκινα δάνεια και τις 120 δόσεις που σχεδιάζονται, και τη Χριστίνα Νικολαίδου για αυτή την απίστευτη γκάφα με το ένφια 95.000 ευρώ στο χαμόγελο του παιδιού. Θα τα δούμε όλα σε λίγο αναλυτικά. Αλλά πρώτα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ με τη λύση που δόθηκε στο θέμα του ένφια. Ξεμπλοκάρουν με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Εσόδων οι επιστροφές φόρων σε όσους χρωστούν ένφια. Η απόφαση της Κατερίνας Σαβαίδου προβλέπει ότι οι βεβαιωμένες οφειλές του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την επιστροφή φόρων έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε λύγει και η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου. Άρα, με αυτή τη ρύθμιση, όσοι φορολογούμενοι έχουν επιστροφές φόρου ή άλλες απαιτήσεις από το δημόσιο, μπορούν να τις πράξουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου χωρίς το φόβο του συμψηφισμού. Άμεσα ευνοημένοι από τη σχετική απόφαση και οι αγρότες που δικαιούνται αποζημιώσεων λόγω του ρωσικού εμπάργκο. Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, το ζήτημα των δικαιούχων απαλλαγής ή μείωσης του ένφια θα αντιμετωπίζεται στην νομοθετική ρύθμιση για τη διόρθωση των λαθών του φόρου που αναμένεται από τις 26 Αυγούστου. Ισχύει μείωση 50% στο φόρο για νοικοκυριά με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και το κάθε παιδί, εφόσον η επιφάνεια του ακινήτου δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα και δεν υπάρχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για τρίτεκνους και πολύτεκνους με εισόδημα έως 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και το κάθε παιδί, η απαλλαγή από το φόρο είναι πλήρης εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις. Η ένφια είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί αυτή την περίοδο και για την κυβέρνηση και για την κοινωνία. Και βεβαίως πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες, αν και εγώ έχω καταδείξει ότι από ένα κράτος, να μην το χαρακτηρίσω πως με κόκκινο φωτάκι, προσπαθούμε με πολύ βίαιο τρόπο να κάνουμε την Ελλάδα σύγχρονη, και εκεί δημιουργήθηκε η τερατογέννηση που λέγεται ένφια και η οποία ελπίζω ότι θα τακτοποιηθεί, γιατί ήταν μεγάλο χαστούκι για όλους. Αναμένεται επίσης και νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει μεταφορά των δόσεων του ένφια για το 2015, ενδεχομένως και αύξησή τους. Την ίδια στιγμή, το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται τρόπους ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά. Θεωρείται ότι ένα σημαντικό βήμα θα είναι η ισχύς από 1η Οκτωβρίου του νέου συστήματος ΦΠΑ, καταρχήν για τις επιχειρήσεις με τζίρο έως 500.000 ευρώ. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι όποιος δεν έχει πληρωθεί τον ΦΠΑ για οποιαδήποτε συναλλαγή του, είτε με το δημόσιο είτε με ιδιώτες, δεν θα έχει την υποχρέωση να τον αποδώσει μέχρι να εξοφληθεί το σχετικό τιμολόγιο. Μια τέτοια ρύθμιση, όπως μελετάτε, και επαναλαμβάνω, προτάσεις είχαν κατατεθεί από διάφορους φορείς από τα παλαιότερα χρόνια, να γίνεται ένας τέτοιο είδους συμψηφισμός, και είναι πανεύκολο πλέον στην εποχή που ζούμε και με την τεχνολογία και με την ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων και τα σχετικά. Παράλληλα, η επεξεργασία των στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Εσόδων δείχνει ότι το δημόσιο ξεχνά να αποδώσει τον ΦΠΑ. Εκκρεμούν για περισσότερες από 90 ημέρες 2.783 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ ύψους 429 εκατομμυρίων ευρώ. 1.035 αιτήσεις έγιναν μέσα στο 2014. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος αναμονής μιας επιχείρησης για να λάβει τα χρήματα που δικαιούται είναι 694 ημέρες αν ανήκει στην ΔΟΗ της ΚΟ, 651 ημέρες στη Φλόρινα, 538 στο Περιστέρι και 450 στην Ξάνθη. 10 μόλις ημέρες είναι η αναμονή στον αντίποδα μιας επιχείρησης στην Πάρο, 14 στην Ιγουμενίτσα και 16 στις Σέρες.